σας. Γεια σας. Τι συμβαίνει? Δεν αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει, Δεσποινής. Να σου πω, δεν είμαι και πολύ του σπρέχεν και μη μου τα ρίξεις για καφέ και τέτοια, γιατί είμαι και πολύ μπι. Εντάξει. Γιατί με λουκάρεις έτσι? Γιατί είστε μπέναλτι σε πολλά. Στα πια, μίστε. Στα πια, μάλιστα, μετρήστε. Δύο παραβάσεις. Μια στο δρόμο και μια στο πεζοδρόμιο. Τώρα, όσο για τον καφέ και τα τέτοια, λυπάμαι, αλλά δεν έχω καμιά τέτοια πρόθεση, γιατί αυτοί που με ξέρουν λένε πως διαθέτω και κάποιο γούστο. Εντάξει. Α, και κάτι άλλο. Έχεις πολύ μακριά γλώσσα κατά το οργάνο της τάξης. Σου μυρίζεται μετάθεση, μου φαίνεται. Και τρίτη παράβαση. Απειλή κατά το οργάνο της τάξης. Άδεια και δίπλωμα, παρακαλώ. Δεν έχω. Άντε, ρεμπέλα, κουνήσου! Καλέ, δεν ερχόσασταν πριν 20 λεπτά να συλλαμβάνατε εμένα. Σχολάω στις 11, darling. Άντε, ρεμπέλα, κουνήσου! Χρυσό μου, πολλά, δεν είπαμε. Λοιπόν, Δεσποινής, δώστε μου άδεια και δίπλωμα. Δεν έχω. Λυπάμαι, αλλά θα αναγκαστώ να σε πάω αυτόφορο. Κάτω ρε τα πουλά σου, θα με πας αυτόφορο. Δεσποινής, μη φωνάζετε και μην προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Δεν σας άγγιξε κανείς. Λοιπόν, για τελευταία φορά δώστε μου άδεια και δίπλωμα, αλλιώς θα με αναγκάσετε να χρησιμοποιήσω βία. Τόλμα ρε να σε στείλω στο σύνορα. Ξέρεις ποια είμαι εγώ, είμαι η κόρη του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. Λοιπόν, θα βρεις τον πελά σου, έτσι. Αν και σε ξέρω εγώ. Ξέρω τι κουμάσι είσαι. Τι πες? Ξέρω τι κουμάσι είσαι. Κουμάσι? Τι είπες? Για παρακαλώ, τι συμβαίνει, Χριστόπουλε? Κυρία Αρχιφύλακα, τη ζήτησε με τον ευγενικότερο τρόπο να μου δώσει τα στοιχεία της και μου άρχισε τα παραπλανητικά. Μάλιστα τώρα μου είπε ότι είμαι κουμάσι και θα μου δείξει. Τώρα το τελευταίο αυτό βέβαια ξέρω τι δρόμο θα το δώσω, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Μα μου είπε να με πάει για καφέ και τέτοια. Ρε Χριστόπουλε. Τι να σου κάνω, ρε, τι να σου κάνω. Έχει χάρη που φοράω στολή. Αλλά σου χρωστάω μια σφαλιάρα που θα σου γυρίσω τη μούρη πίσω. Να γλιτώσει ο κόσμος από το ψέμα και, και το θράσος. Τον ακούτε τι λέει. Δεν ακούτε, κύριε Αρχιφύλακα. Ωραία, με μπερδεύετε, ρε παιδιά. Μα φυρί, το πάει για μπερδεψιές. Κύριε Αρχιφύλακα, μόλις τώρα μου δήλωσε ότι είναι, λέει, η κόρη του Υπουργού της Δημοσίας Τάξεως και θα με στείλει στα σύνορα. Όλα αυτά είναι επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος της και απαιτώ να οδηγηθεί αμέσως στο τμήμα. Μα για όνομα του Θεού, τι γίνεται εδώ πέρα? Τι θα πει τι γίνεται, κύριε Αρχιφύλακα, δεν βλέπετε? Άφησε το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και γίνεται χαμός. Λοιπόν, Δεσποινής, μετακινήστε το αυτοκίνητό σας. Εμποδίστε την κυκλοφορία. Δεν πάω πουθενά αν δεν έρθει ο δικηγόρος. Κοίτα τύπο, κοίτα στόμα, θράσος. Τι σου κάνω? Δεν θα σε πετύχω κάπου. Και αν δεν σε μάθω τι εστί καλός τρόπος, να μην με λένε χάρη. Αν σε ξέρω. Αυτό το ξανά πες. Από πού? Από όπου μου γουστάρει. Λοιπόν, Δεσποινής, δώστε μου δίπλωμα, άδεια, τα κλειδιά σας, να μετακινήσουμε το αυτοκίνητο. Μη σας πάω σηκωτή στο τμήμα. Δεν έχω ούτε άδεια ούτε δίπλωμα και δεν το κουνάω από εδώ αν δεν έρθει ο γέρος μου. Χαρή, βάλει ένα χεράκι. Έλα, αφήστε με! Πού πάμε? Στο 100. Ωραία, λοιπόν. Να πάμε. Προχώρα. Προχώρα από εδώ. Προχώρα. Μανώλη, δεν είναι εκεί ο Μανώλης? Να μου τον βρείτε και να του πείτε να στείλει τον γερανό, γιατί βιάζομαι. Να σου πω. Δεν με προβλημάτισε τόσο πολύ η συμπεριφορά σου, όσο το ότι έδειξες ότι κάπου με ξέρεις. Από πού και πώς? Έλα, μωρέ, όλοι οι ίδιοι είσαστε. Φοράτε μια στολή, κρεμάτε μια καραμπιστολάρα στο πλάι και παριστάνετε τους καμπόιδες του Τέξας. Χέλη! Ορίστε. Λέω, γλιστράς ξύπνια, έτσι. Και εσύ ρίχνεις νερό στο κρασί σου, έτσι. Εγώ? Όχι, ο Ρέιγκαν. Ναι! Ξέρουμε και αμερικάνικα τώρα. Ρέιγκαν, με προφορά, ε. Τα αμερικάνικα μας μάραναν. Αλλά δεν μου λες. Το πιο νερό στο κρασί μου, το πιο κρασί, έτσι. Φοβήθηκες, μορφωνιέ, μόλις άκουσες ποια είμαι. Σόπα! Αν θα σε φτιάξω καλά εγώ, κάποιος πρέπει να σου δώσει ένα μάθημα, ε. Κράτα τη δική μου υπόσχεση. Ότι θα με δείρεις, εσύ. Ας γελάσω. Θέλω να δω τα μούτρα σου μόλις πας στην πανταχούσα. Α, ναι, βέβαια, ξέχασα. Είσαι και κόρη υπουργού. Θα τα πούμε.